για τον κίνδυνο να τυναχθούν στον αέρα έργα λόγω του κόστους των υλικών που έχει εκτοξευθεί στα ύψη, προειδοποίησαν οι δήμαρχοι της Κρήτης, οι οποίοι συμμετείχαν σε κοινή συνεδρίαση της ΠΕΔ με το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που βρέθηκε στην Κρήτη. Το εφιαλτικό σενάριο να μπει φρένο σε εργασίες γίνεται όλο και πιο ορατό. Ναι, υπάρχουν προβλήματα με τις τιμές στα έργα. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια για αναθεώρηση των τιμών, ούτως ώστε να μην σταματήσουν τα έργα. Υπάρχει πρόβλημα να σταματήσουν τα έργα. Το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ενώ πολλά κενά προκύπτουν σύμφωνα με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων σε ό,τι αφορά στα έργα που θεωρείται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αλλά παραμένει στη συνέχεια άγνωστη η εξέλιξή τους, όπως τονίστηκε. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης πραγματικά έχει κολλήσει. Ακούμε εξαγγελίες εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Φημολογείται ότι μπαίνει ένα έργο, μπαίνει ένα άλλο έργο. Μένουμε στην πληροφορία. Οι επιτροπές συνεδριάζουν και ξανασυνεδριάζουν. Οριστικές αποφάσεις δεν αναρτώνται στο διάβγεια. Έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τελικά το Τρίτσης. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα ή δεν υπάρχει. Ή δεν έξω προϋπολογισμός. Το ενεργειακό κόστος έχει βάλει φωτιά στη λειτουργία των Δήμων και ιδιαίτερα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, με τους δημάρχους να ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Παπαστεργίου, να αναφέρει ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι το δεύτερο κέντρο κόστους των επιχειρήσεων και δυστυχώς οι ΔΕΙΑ δεν έχουν μπει στο σχεδιασμό για ενίσχυση. Όπως έχει γίνει ορθά για πολλές άλλες. Πολλούς άλλους τομείς της επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα αρτοπία. Μια τέτοια λύση, μια ενίσχυση δηλαδή κοντά στα 200 ευρώ στην μεγαβατόρα, με τον τρόπο που έγινε αναδρομικά και για τους αρτοπίους, είναι μια λύση που νομίζω πως αρμόζει απόλυτα και για τις ΔΕΙΑ της χώρας. Πόσες αντλίες δουλεύουν τώρα και με τι κόστος, προκειμένου να υπάρχουν δίκτυα άρδευσης γεμάτα με νερό για τους αγρότες ή τα δίκτυα ίδρυυσης για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που τα ζητάμε όλοι σε περίοδο αιχμής να είναι τα δίκτυα σε πληρότητα. Αυτοί οι λογαριασμοί που έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι θα είναι πολλαπλάσιοι, δεν υπάρχει ούτε ένα σέντ επιχορήγηση προς τα ΔΕΙΑ. Αντιδράσεις προκαλεί και διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών που αφαιρεί από τους επικεφαλείς των παρατάξεων τη δυνατότητα να θέτουν προς συζήτηση θέματα εκτός ημερησίας διάταξης ως κατεπήγοντα. Κατά την άποψή μας, ναι, να μείνει η διάταξη ως έχει, να εισηγείται ο επικεφαλής της παράταξης, δημοτικός σύμβουλος από τις παρατάξεις της μείωσης ψηφίας, οποιοδήποτε θέμα θέλει. Αυτό δεν ταλαιπώρησε, δεν απασχόλησε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αγωνία υπάρχει και για τα χιλιάδες παιδιά που μένουν κάθε χρόνο εκτός παιδικών και βρεφικών σταθμών σε όλη την Κρήτη. Μια σκέψη από την οποία επεξεργαζόμαστε είναι το να μπορέσουμε να μικρύνουμε το όριο στους βρεφικούς, έτσι ώστε και αντίστοιχα να μεγαλώσουμε το όριο των παιδικών σταθμών να παίρνουμε παιδιά από 2 ετών. Στη συνεδρίαση τέθηκε ακόμη το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου, αλλά αναπόφευκτα οι δήμαρχοι συνομίλησαν και για το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών. Η αυτοδιοίκηση δεν θέλει εκλογές. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί οι εκλογές μας απορριθμίζουν τελείως, αποπροσανατολίζουν και τους Δήμους αλλά και τους πολίτες από τα προβλήματα που έχουμε και στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα και στους Δήμους μας.